Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είμαστε μαζί για το Δελτίο Ειδήσεων της τηλεόρασης Επιλογές. Η επιτάχυνση των διαδικασιών ασύλου αποτέλεσε από την πρώτη στιγμή το μεγάλο στοίχημα του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, καθώς λειτουργεί ως αποτρεπτικός παράγοντας για νέες ροές. Τόνισε ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Νότης Μηταράκης κατά την παρουσία του στη Δομή Φιλοξενίας Προσφύγων των Σερών. Ο Υπουργός ανακοίνωσε ότι δύο ξενοδοχεία, η Ατόπετρα και η Κανέλα, κλείνουν με τους φιλοξενούμενους να μεταφέρονται σε δομές που υπάρχουν κενές θέσεις, τονίζοντας ότι οι ροές φέτος το καλοκαίρι μειώθηκαν κατά 90%. Ο κ. Μηταράκης έδωσε απάντηση και στο ερώτημα γιατί δεν επισκέφθηκε σήμερα το κλειδί, τη δομή φιλοξενίας στο κλειδί. Τη δομή φιλοξενίας προσφύγων επισκέφθηκε σήμερα το μεσημέρι ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Νότης Μηταράκης, συνοδευόμενος από τον Γενικό Γραμματέα Υποδοχής Ετούντων Ασύλου, Μάνο Λογοθέτη, τον Ειδικό Γραμματέα Συντονισμού Εμπλεκόμενων Φορέων Βαγγέλη Κωνσταντίνου και τον Διευθυντή Ασύλου Τάσο Μανταγάρη. Στη Δομή των Σερών, τον Υπουργό υποδέχτηκε η Διοικήτρια Δήμητρα Παναγιωτάκη. Ο Υπουργός ανακοίνωσε το κλείσιμο δύο ξενοδοχειακών μονάδων των Σερών. Πρόκειται για τα ξενοδοχεία Κανέλα και Ατόπετρα, εκεί που χρησιμοποιούνταν για τη φιλοξενία ετούντων άσυλο. Στόχος της κυβέρνησης είναι η Δομή των Σερών να μετατραπεί σε ελεγχόμενη, όπως και όλες οι δομές της χώρας. Ως αποτέλεσμα, εδώ στις Σέρες σήμερα κλείνουμε δύο ξενοδοχειακές δομές οι οποίες χρησιμοποιούνταν για τη φιλοξενία ετούντων άσυλο. Αποσυμφορούμε τα νησιά, αποσυμφορούμε και τις δομές υπηρετικής Ελλάδος, καθώς χάρη στην επιτάχυνση της διαδικασίας ασύλου, χάρη στην επανέναξη των απελάσεων όσων δεν δικαιούνται διεθνούς προστασίας, μειώνουμε την πίεση στις τοπικές κοινωνίες. Εδώ στις Σέρες στόχος μας είναι η δομή να μετατραπεί σε ελεγχόμενη, όπως όλες οι δομές της υπηρετικής Ελλάδος, δίνοντας ένα αίσθημα ασφάλειας και στους ωφελούμενους και στις τοπικές κοινωνίες. Εντός του 2020 αναμένεται να κλείσουν 67 ξενοδοχεία σε όλη τη χώρα, με τον κύριο Μηταράκη να τονίζει ότι όσοι θα φύγουν από τις ξενοδοχειακές μονάδες θα πάνε σε άλλες δομές, σε κενές θέσεις που θα δημιουργηθούν από αυτούς που είτε έχουν πάρει άσυλο είτε έχουν επιστρέψει στις χώρες τους. Στόχος μας εδώ πέρα είναι να επιταχύνουμε τη διαδικασία ασύλου ώστε να μπορεί να υπάρξει μία αποσυμφόρηση των δομών. Σε όλη την Ελλάδα ο στόχος μας είναι να μειώσουμε τον αριθμό των διαμένοντων χάρη στην επιτάχυνση διαδικασίας ασύλου, τις περιορισμένες ροές και τις απελάσεις όσων δεν δικαιούνται διεθνούς προστασίας. Στόχος μας είναι να αρχίσει να μειώνεται ο αριθμός των διαμένοντων στις Σέρες. Σήμερα κλείσαμε δύο ξενοδοχεία τα οποία χρησιμοποιούνταν για φιλοξενία ετούντων άσυλο. Θα κλείσουμε όλα τα 67 ξενοδοχεία που χρησιμοποιούμε στη χώρα εντός του 2020. Αυτό δείχνει ότι η προσπάθεια ανάκτησης του ελέγχου του μεταναστευτικού φέρνει αποτελέσματα τα οποία πλέον γίνονται ορατά στις τοπικές κοινωνίες. Αυτοί που πάνε σε άλλες δομές που υπάρχουν, από τις κενές θέσεις που έχουν δημιουργηθεί, από αυτούς που είτε έχουν πάρει άσυλο, έχουν πάρει ταξιδιωτικά έγγραφα, είτε έχουν επιστρέψει στις χώρες τους επειδή δεν δικαιούνται διεθνούς προστασίας. Δεν δημιουργούνται νέες δομές για αυτούς, μεταφέρονται σε υφιστάμενες θέσεις που υπάρχουν. Η χώρα μας δεν δίνει ισόβια δωρεάν φιλοξενία, ούτε ισόβια σύνταξη στους ετούντες άσυλο. Όσοι έχουν πάρει άσυλο μετά από ένα σύντομο χρονικό διάστημα, έχουν τη στήριξη ενός ειδικού προγράμματος ενσωμάτωσης. Από εκεί και πέρα απολαμβάνουν τα ίδια δικαιώματα με τους νόμιμους κατοίκους της χώρας. Πρέπει και οι ίδιοι να δουλέψουν όπως δουλεύουν όλοι, για να μπορέσουν να συντηρήσουν τον εαυτό τους. Έχουν όμως πρόσβαση στο κοινωνικό κράτος, έχουν πρόσβαση στο ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα στις περιπτώσεις που το δικαιούνται. Τους στηρίζουμε στο βαθμό που είναι εφικτό, χωρίς να κάνουμε ειδικές διακρίσεις. Ο κύριος Μηταράκης δήλωσε επίσης πως οι ροές είναι αισθητά μειωμένες το 2020 και πως τώρα το καλοκαίρι η μείωση υπερβαίνει το 90%. Βλέπουμε μια διαφορετική εικόνα στο μεταναστευτικό, καθώς οι ροές το 2020 είναι αισθητά μειωμένες. Ειδικά το καλοκαίρι που συνήθως είχαμε αυξημένες ροές, η μείωση υπερβαίνει το 90%. Σε ό,τι αφορά το κρούσμα κορονοϊού που εντοπίστηκε στη Μόρια και την κατάσταση που υπάρχει στις δομές της χώρας, ο κύριος Μηταράκης δήλωσε. Καταρχήν να σας πω ότι η Μόρια είχε 20.000 άτομα τον Ιανουάριο, έχει γίνει μια πάρα πολύ μεγάλη αποσυμφόρηση. Σήμερα έχουμε 12.600 διαμένοντες. Τα 2.000 τεστ που κάνει η ΟΔΗ είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο νούμερο, πρωτοφανές νούμερο, το οποίο δείχνει τη σοβαρότητα με την οποία αντιμετωπίζουμε την κατάσταση. Θέλω να ελπίζω ότι είναι περιορισμένη η επίπτωση του ενός κρούσματος που υπήρχε και όποτε υπάρχουν συμπτώματα φυσικά ελέγχονται σε όλες τις δομές. Μέχρι στιγμής θέλω να σας πω ότι έχουμε αποφύγει στην πρώτη φάση της πανδημίας, μέσα στο 2020 δεν είχαμε καμία απώλεια ανθρώπινης ζωής που να συνδέεται με το μεταναστευτικό και τον κοροναϊό. Ο ΕΟΔΗ και η πολιτική προστασία κάνουν ελέγχους όπου απαιτείται. Μέχρι στιγμής δεν έχουμε κάποιο σοβαρό κρούσμα σε καμία δομή στην Ελλάδα.
Τέλος, ο Υπουργός απάντησε και στα εξής ερωτήματα. Πρώτον, για ποιον λόγο δεν επισκέφτηκε τη δομή φιλοξενίας στο κλειδί. Και δεύτερον, εάν υπήρχε επίσημη ενημέρωση των αρχών του τόπου και πιο συγκεκριμένα της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας αυτοδιοίκησης. Σε κάθε νομό, αυτή τη στιγμή πάω σε μία δομή. Φαντάζομαι πολύ σύντομα θα μπορέσω να πάω και στο κλειδί. Το οποίο, όπως σας έχω πει, η συζήτηση είναι να μεταξελιχθεί σε κλειστό χώρο προκαικά. Τα κοντέινερ τοποθετούνται, έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες περίφραξης και η δομή λειτουργεί. Κύριε Υπουργέ, για τη σημερινή σας επίσκεψη ενημερώθηκαν ο κύριος Αντιπεριφερειάρχης και ο κύριος Δήμαρχος από επίσημη πρόσκληση. Ο στόχος μου είναι να δω τις δομές. Θα πάω σχεδόν σε όλες τις δομές της Βορείου Ελλάδος και θα μείνω λίγο χρόνο σε κάθε δομή. Και γι' αυτό δεν βάλαμε επίσημες συναντήσεις, γιατί τότε δεν θα είχα τη δυνατότητα να δω τις δομές. Είναι η πρώτη φορά που επισκέπτομαι αυτές τις δομές και είναι σημαντικό να έχω μια προσωπική εικόνα και να γνωρίσω κυρίως τους διοικητές που έχουν εγκατασταθεί στις δομές. Σας θυμίζω ότι μέχρι την άνοιξη του 2020 οι δομές φιλοξενίας δεν είχαν διοίκηση. Η ελληνική κυβέρνηση έχει ανακτήσει πλέον τον έλεγχο των δομών και έχουν έρθει υπό την αιγίδα της ελληνικής πολιτείας. Ήταν σημαντικό λοιπόν να παραμείνουν σε μια συνάντηση εργασίας. Είμαι διαρκώς ανοιχτός και συναντάμε συστηματικά και στα ταξίδια μου και στην Αθήνα με τους εκλεγμένους του πρώτου και του δεύτερου βαθμού τοπικής αυτοδιοίκησης. 2 ώρες περίπου διήρκησε η επίσκεψη του κυρίου Μηταράκη εδώ στη δομή φιλοξενίας προσφύγων στις Σέρρες. Ο Υπουργός επισκέφθηκε μόνο τη δομή των Σερών, όχι τη θέση κλειδί, όπου και εκεί υπάρχει δομή μεταναστών και προσφύγων. Θα μείνουμε στο θέμα και θα πάμε να δούμε αντιδράσεις που υπάρχουν. Ήδη ξεκίνησαν από χθες οι αντιδράσεις γιατί δεν επισκέπτεται ο κύριος Μηταράκης και το κλειδί. Μαζί μας τηλεφωνικά σήμερα είναι ο κύριος Ιωσήφ Παναγιωτίδης, ο επικεφαλής παράταξης Ενωμένη Συντική. Κύριε Παναγιωτίδη, καλό σας βράδυ. Καλό βράδυ, καλησπέρα κύριε Κότα και σε εσάς και στους τηλεθεατές σας. Ως ήθιστο, όταν έρχεται ένας υπουργός σε περιοχές όπου υπάρχουν δομές, φαντάζομαι επισκέπτεται τις δομές τις οποίες υπάρχουν στην περιφερειακή ενότητα. Περιμέναμε, να σας πω την αλήθεια, ότι ο κ. Μηταράκης θα επισκεφθεί το κλειδί, διότι το προηγούμενο διάστημα είχε γίνει ντόρος, πριν από 6 μήνες, αν δεν κάνω λάθος, για το πού θα γίνει η δομή κ.ο.κ. Ακολούθησαν τα όσα ακολούθησαν το προηγούμενο διάστημα, τα βλέπατε και τα ζούσατε κι εσείς. Ωστόσο, σήμερα βρέθηκε στις Σέρρες και έμεινε μόνο στα λόγια ότι θα ξαναεπισκεφθεί το νομό και θα επισκεφθεί και το κλειδί. Πώς σχολιάζετε αυτή την κίνηση εσείς? Κύριε Κότα, είναι σίγουρο ότι ο κύριος Μηταράκης θα αισθανόταν άβολα αν πήγαινε στη δομή του κλειδιού. Γιατί? Με όλα αυτά που προηγήθηκαν. Mm-hmm. Τα έχουμε πει, τα έχουμε αναλύσει. Άλλοι ήταν οι σχεδιασμοί που μας κοινοποιήθηκαν εμάς και άλλοι πραγματοποιήθηκαν. Αυτό βέβαια που είπε ο κύριος Μηταράκης, ότι κλείνουν τα ξενοδοχεία και αυτοί οι άνθρωποι θα πάνε σε κάποιες δομές που δημιουργούνται και να είναι ένα θετικό βήμα, mm-hmm. που απεσυμφόρησε σε πάση περιπτώσει τον πόλο, γιατί δεν είναι και ό,τι καλύτερο μέσα στο κέντρο μιας πόλης να υπάρχει ένα ξενοδοχείο το οποίο από ένα στολίδι και ένα χώρο που θα μπορούσε να προσελκύσει και να φιλοξενήσει κάποιους ανθρώπους που έρχονται για τουρισμό στον δρόμο, να φιλοξενούνται μετανάστες που έχουν μετατρέψει τα ξενοδοχεία αυτά σε γκέτο. Mm-hmm. Έχει όμως εικόνα ο Υπουργός το τι γίνεται στο κλειδί, διότι εσείς από όσο γνωρίζετε η κατάσταση εκεί είναι τραγική. Βέβαια τώρα γίνονται εργασίες και τοποθετούνται κοντέινερς γιατί θα γίνει προκαικά. Ωστόσο προβλήματα υπάρχουν εκεί πέρα. Δεν έπρεπε να πάει να τα δει από κοντά. Σίγουρα σας είπα ότι δεν θα αισθανόταν πολιτικά, αλλά εν πάση περιπτώσει να σας πω ότι όπως λέγαμε και παλιότερα οι υποσχέσεις που είχαν δοθεί από κυβερνητικά στελέχη ήταν ότι όντως θα γίνει προκαικά. Mm-hmm. Γι' αυτό βλέπω και εγώ τις εργασίες τις οποίες γίνονται εκεί με σκοπό, ήδη έχει νομίζω ότι το ελέγχει πλέον η ελληνική κυβέρνηση και όχι οι μη κυβερνητικές οργανώσεις. Θα υπάρξει κάποιο σταθμό αστυνομικών εκεί, ισχυρή αστυνομική δύναμη. Θα υπάρχει ελεγχόμενος χώρος και από εκεί και πέρα νομίζω ότι ήταν σοφή η απόφασή μας να τους διώξουμε από τη Βηρώνια εμείς που τους πήγαινε ο Δήμαρχος της Αττικής και ο κ. Μηταράκης, γιατί εκεί στη Βηρώνια, από ό,τι φαντάζομαι τώρα, θα είχαν μαζί τουλάχιστον 10 με 20.000 μετανάστες. Mm-hmm. Εδώ, εκεί που πήγαν στο κλειδί, δεν χωράν πάνω όσο και να τους πιέσεις, όσο και να το τραβήξεις το πράγμα, μέσα σε εκείνη τη ρεματιά πάνω από 400, 500, 600 δεν χωράνε. Οπότε και αυτοί οι άνθρωποι όταν πάνε εκεί δεν θέλουν να μείνουν και είμαι σίγουρος ότι θα κάνουν ό,τι δυνατόν για να φύγουν από την περιοχή και πιστεύω, έχω την ελπίδα ότι κάποια στιγμή θα κλείσει αυτή η δομή και δεν θα υπάρχει πλέον το πρόβλημα.
Με τα μέχρι στιγμής όμως δεδομένα παραμένει η δομή εκεί πέρα και από ό,τι φαίνεται θα είναι και μόνιμη ανοιχτή η δομή. Αυτό όχι, δεν θα είναι ανοιχτή, είπα προκειμένου δεν είναι ανοιχτή η δομή. Προκειμένου είναι το αναχρησιακό κέντρο. Ναι. Εντάξει, σε ό,τι αφορά την ανοιχτή και την κλειστή, εγώ βλέπω με έκπληξη μερικούς συμπατριώτες εδώ και συντοπίτες μας να διαμαρτύρονται γιατί οι μετανάστες δεν έρχονται στις πόλεις για να ψωνίσουν. Στο Σιδηρόκαστρο. Και αλλού, και αλλού. Γιατί σε αίρεση έρχονται. Αυτό είναι λίγο οξύμορο, ξέρετε, γιατί εμείς ήμασταν εκεί που αντιδρούσαμε και δεν θέλουμε ακόμα, δεν θέλουμε τους μετανάστες, δεν θέλουμε τέτοια ανάπτυξη στον τόπο εμείς. Δεχτήκαμε, όπως ξέρετε, τα έχουμε πει 100.000 φορές, αλλά δεν είναι καλό να τα επαναλαμβάνουμε, ότι εμείς δεν θέλαμε τους μετανάστες, άλλες ήταν συμφωνίες με άλλους ανθρώπους, έγιναν. Και όπως είχε πει στην τηλεόρασή σας ο κ. Υπουργός, αυτά είχαν συμφωνηθεί πριν τις εκλογές. Έτσι. Οπότε εμείς δεν το θέλαμε. Αυτό όμως που έγινε, σαν λέω, που εγώ, ο κ. Λούγκος και η κ. Αυταγκουρίδου προσπαθήσαμε και τους διώξαμε από τον τελικό προορισμό που τους είχαν για τη Βιρόνια, γλιτώσαμε από 10 με 20.000 μετανάστες όπως είμαι εγώ τώρα. Πάντως, οι πληροφορίες μας λένε ότι αν γινόταν στη Βιρόνια η δομή, σε 30 μέρες θα έκλεινε διότι. Από ό,τι λέει το ρεπορτάζ, δεν θα δαπανόνταν τόσα εκατομμύρια, τόσες χιλιάδες ευρώ για να στηθεί κάτι καινούριο, όπως έγινε στη θέση κλειδί. Από ό,τι καταλαβαίνω εγώ, κύριε Κώτα, όταν πας σε ένα στρατόπεδο που έχει μέσα κτίρια, και είναι τα στρέμματα ατελείωτα εκεί, και από πάνω είναι βουνό και μπορεί το κράτος ανά πάσα στιγμή και ώρα να τα επεκτείνει, θα γινόταν μια δεύτερη μόρια συνθήκη. Μάλιστα. Θα γινόταν μια δεύτερη μόρια. Τώρα, από εκεί και πέρα, κάποιοι μπορεί να συμφωνούν και να θέλουν τους μετανάστες. Εγώ προσωπικά και φαντάζομαι και όλοι οι συνεργάτες δεν τους θέλουν τους μετανάστες. Δεν θέλουμε τέτοια ανάπτυξη. Δεν έχουμε τίποτα με τους ανθρώπους. Και να σας ενημερώνω ότι προσπαθώ να τους βοηθήσω κιόλας ανθρώπινα όσο μπορώ, όπως βοηθάμε με την οργάνωση που έχουμε, την ΟΑΣΗ και τους συμπολίτες μας. Και οποιονδήποτε έχει ανάγκη, είτε είναι μέσα στα διοικητικά όρια του Δήμου, είτε εκτός. Για να μην παρανοηθεί και το ότι έχει σχέση αυτό με οποιαδήποτε σχέση με τις εκλογές. Αυτό γίνεται 20 χρόνια τώρα που είμαστε δραστηριοποιημένοι σε αυτό το τομέα και δεν κάνουμε διακρίσεις. Παρ' όλα αυτά όμως, αυτοί οι άνθρωποι πρέπει να φύγουν από εδώ, δεν έχουν κανένα μέλλον εδώ πέρα. Ήδη η ανεργία αυτή πάει κόκκινο στην περιοχή μας. Οι μισοί νέοι από εδώ έχουν φύγει και έχουν πάει στο εξωτερικό. Εμείς αυτούς θέλουμε να κρατήσουμε εδώ πέρα. Θέλουμε να κρατήσουμε τους ανθρώπους στον τόπο τους. Να δραστηριοποιηθούν εδώ, να αναπτυχθούν εμείς, γιατί έχουμε κάθε ό,τι χρειάζεται για να είμαστε ένας δήμος προορισμός για τους τουρίστες, τους Έλληνες καταρχήν και τους ξένους μετά. Κύριε Παναγιωτήδη, και άλλοι δεν τους θέλανε, αλλά παίρνουν ανθρώπους οι οποίοι χέρια, εργατικά χέρια και τους χρησιμοποιούν και τους βάζουν να δουλεύουν στα χωράφια τους. Και το ξέρετε και εσείς πολύ καλά. Το ξέρω. Δεν τους θέλανε, αλλά τώρα τους θέλουνε. Τι έχει αλλάξει, δεν μπορείς να καταλάβεις. Για μένα δεν έχει αλλάξει κάτι. Ναι. Παρ' όλα αυτά, όπως ξέρετε, στο εμπόριο της επιχείρησης δεν υπάρχουν ούτε χρώματα, ούτε θρησκείες, ούτε οτιδήποτε. Έτσι. Ο καθένας κοιτάζει με φθηνότερο χέρι να κάνει τη δουλειά του. Υπόψη ότι όταν δεν υπάρχουν Έλληνες που πηγαίνουν στη δουλειά, αναγκαστικά και αυτοί οι άνθρωποι θα αναζητήσουν κάποιους άλλους να κάνουν την παραγωγή του. Αυτό δεν το θεωρώ κακό. Απλώς ο τρόπος που γίνεται. Δηλαδή, να μας έρχονται εδώ άνθρωποι τους οποίους δεν το επιλέξαμε εμείς. Να αλλάζουν τη μορφή του τόπου μας. Και ευτυχώς σας λέω, έχουν πάει σε αυτό το σημείο που ούτε ορατό είναι ότι πουθενά είναι κλεισμένοι. Στο πουθενά δηλαδή. Το ξέρετε κι εσείς. Έτσι. Και μάλιστα είχαν και φωνές ότι είναι απάνθρωπο να τους έχουμε εκεί πέρα. Είναι, δεν είναι. Το κατανοώ κι αυτό. Να, από εκεί και πέρα, εμείς οι συνδικοί δεν μπορούν να σώσουν τον πλανήτη. Οι συνδικοί είναι ένα μέσο που προσπαθεί να επιβιώσει. Δεν μπορεί λοιπόν σε μια βάρκα που είναι 10. Κάτω και τη βάρκα, δεν μπορεί να βάλει άλλου 50 για να βουλιάξει τη βάρκα ή θα πνιγούμε όλοι μας. Ναι, πέστε μου. Ήταν λάθος που δεν επισκέφθηκε το κλειδί ο υπουργός. Εγώ προσωπικά θα πήγαινα. Όπως ξέρετε όμως, εγώ προσωπικά θα πήγαινα να το επισκεφτώ για να έχω και μια πλήρη εικόνα. Ναι, γιατί καλώς λέγεται και εσείς καλά και από τους υπόλοιπους επικεφαλής αλλά και από τον Δήμαρχο ότι μας το φυτέψανε και μας την βάλαν τη δομή. Θα έπρεπε ο υπουργός να ήταν εκεί σήμερα να δει την κατάσταση, τι συμβαίνει, να μιλήσει με τους ανθρώπους και να καταγράψει τα προβλήματα. Θα πρέπει ο κύριος Δήμαρχος, ο οποίος είχε συνεργασία με τον κύριο Μηταράκη, πολύ πριν το γνωρίσουμε εμείς τον κύριο Μηταράκη. Εμείς τον κύριο Μηταράκη το γνωρίσαμε. Το γνωρίσαμε στη Βιρόνια με τον κύριο Μηταράκη. Μάλιστα. Ο κύριος Δήμαρχος το γνώριζε από πριν. Και όπως είπε και στην εκπομπή σας ο κύριος Μηταράκης, είχε συνεργαστεί με τον Δήμαρχο πριν την εκλογή. Πάντως οι Δήμαρχοι γνώριζαν ότι ο κύριος Μηταράκης θα έρθει σήμερα. Υπήρχε επικοινωνία με το γραφείο του. Εσείς τι λέτε, επίσης η πρόσκληση δεν υπήρχε, αλλά υπήρχε επικοινωνία. Γνώριζαν οι Δήμαρχοι. Κύριε Κώτα, είναι δυνατόν θεσμικά σας λέω. Ναι.
ένα υπουργό να έρχεται σε ένα Δήμο σε ένα, και να μην επικοινωνεί με τον Δημάρχο. Και σωστά το λέτε. Σωστά το λέτε. Δεν υπάρχει. Αλλά εγώ κανέναν Δήμαρχο δεν είδα εκεί πέρα στις Σέρρες σήμερα. Δεν υπάρχει. Σε αντίθεση με τη Δράμα, πήγε ο κύριος Μαμσάκος. Τον επισκέφτηκε. Κοιτάξτε, είναι δύσκολο να πηγαίνεις εκεί και να λούζεσαι τα αποτελέσματα των ενεργειών. Ο κύριος Μαμσάκος όμως πήγε. Ο Δήμαρχος Δράμας. Δεν ξέρω εγώ τώρα. Εντάξει, τώρα να σου πω για το. Σας είπα εγώ, εδώ είδα τις φωτογραφίες που ανέβασε ο υπουργός και ο ίδιος ο Δήμαρχος στο Facebook. Εντάξει. Κοιτάξτε, ο Δήμαρχος, είτε καλός ή κακός, εφόσον υπάρχει ένα πρόβλημα στο Δήμο του, έπρεπε οπωσδήποτε να συναντήσει τον υπουργό. Μάλιστα. Να του ζητήσει και κάποιες εξηγήσεις, κάποια το σχεδιασμό που έχει το Υπουργείο, προκειμένου να ενημερωθούμε. Αλλά όπως ξέρει το Δήμαρχος μας, δεν ενημερώνει ποτέ κανένα για τίποτα. Απολύτως κανένα για τίποτα. Ποτέ δεν έχει καλέσει. Όχι μόνο στη Δυτία την μικρή που έχουμε εμείς τώρα από το Σεπτέμβριο, αλλά τον προηγούμενο του 19, αλλά και την προηγούμενη θητεία του, δεν κάλεσε ποτέ την αντιπολίτευση να του ενημερώσει ή να ζητήσει την βοήθειά του ή οτιδήποτε άλλο που θα έκανε οποιοδήποτε σόφρον δήμαρχο που έγινε τέτοιο παράδειγμα. Γι' αυτό όμως έγινε η συζήτηση και η ενημέρωση. Υπήρχε επικοινωνία για το θέμα του κλειδιού. Τέλος πάντων, θα το δούμε το θέμα. Πάντως για να τα λέμε όλα, εγώ σήμερα στη δομή των Σέρρων κανέναν δήμαρχο δεν είδα και τα σημειώνω και τα τοποθετώ. Όσοι έχουν δομή φιλοξενίας προσφύγων και μεταναστών, γιατί οι άλλοι δήμοι δεν έχουν δομές. Λοιπόν, με την ευκαιρία που τα λέμε, κύριε Παναγιωτίδη, είχατε μία συνάντηση τις προηγούμενες ημέρες με τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών, τον κύριο Κώστα Καραμαλή. Θέσατε δύο ζητήματα που αφορούν τη Συντική. Ένα, τον καθαρισμό του Κρουσοβίτη και ένα πάρκο βαρέων οχημάτων. Ναι, κοιτάξτε, όπως θυμάστε, είχε έρθει ο κύριος Υπουργός και κάναμε και μία συνάντηση εργασίας, μας ενημέρωσε για κάποια πράγματα και μας ζήτησε να προτείνουμε 2-3 έργα που πιστεύουμε ότι θα είναι έργα τα οποία θα συμβάλλουν στην ανάπτυξη του τόπου μας. Όχι μικροπράγματα, τα οποία δεν τον αφορούν και όπως είπε χαρακτηριστικά προς τον Δήμαρχο, αυτά είναι δικά σου προβλήματα, τα οποία κάνει μελέτες για να πάρει τα χρήματα. Δεν γίνονται δουλειές έτσι. Κάνουμε μελέτες, τις υποβάλλουμε και παίρνουμε τα χρήματα. Εμείς λοιπόν, σαν παράταξη, και με τους συνεργάτες μου και με τον κύριο Λαζαρίδη και με τους υπόλοιπους, καθίσαμε κάτω και βγάλαμε ένα πρόβλημα το οποίο είναι και πολύ επίκαιρο και το έχουμε κάνει και ερώτημα γραπτό στο Δημοτικό Συμβούλιο για την κατάσταση της κήτης του ποταμού που το έχετε κάνει και εσείς ρεπορτάζ που έχει γίνει μια ζούγκλα, μια αιστεία μολύνσεως σε συνδυασμό με μεταλλήματα που πέφτουν στην κήτη του ποταμού, στην καρδιά της πόλης. Αυτό ενημερώθηκε ο κύριος Υπουργός με λεπτομέρειες, του το καταθέσαμε και κάναμε και μια πρόταση. Πέρα από το πρόβλημα αυτό, ότι πρέπει να καθαριστεί οπωσδήποτε, πράγμα το οποίο μας υποσχέθηκε ότι παρότι δεν είναι δική του αρμοδιότητα, θα κάνει ό,τι είναι δυνατόν να ξεκαθαρίσει το πράγμα γρήγορα, αλλά και ακόμη να γίνει και μια οικονομική ζώνη το ποτάμι αυτό, αρχής γενομένης από τη γέφυρα του Καλκάνη, το Σιδρόκαστρο, φτάνοντας και μέσα στο Καρυδοχώρι. Είναι ένας τόπος πανέμορφος, τον εξηγήσαμε τι πράγματα έχει μέσα, τι μπορεί να γίνει. Βέβαια, ο κύριος Υπουργός μας είπε ότι σε αυτόν τον τομέα που να γίνει δηλαδή μια οικονομική ζώνη είναι ένα δεύτερο βήμα το οποίο μπορεί να γίνει. Και το πρώτο βήμα είναι, σύμφωνα και με τα στοιχεία που του δώσαμε με τον ιό του Δυτικού Νείλου, που υπάρχουν και νεκροί αυτή τη στιγμή στη Δήμο Συντικής και πολλά κρούσματα, πρέπει άμεσα να καθαρίσει. Δεν δικαιολογείται σε καμία περίπτωση να ακούμε ότι θα καθαριστεί από τη γέφυρα και κάτω, ότι από εκεί αυτό ανήκει στον ένα ή ανήκει στον άλλο. Δεν μας ενδιαφέρει που ανήκει οι δημότες, δεν τους ενδιαφέρει που ανήκει αυτό το πράγμα. Τους ενδιαφέρει να καθαριστεί και να είναι ασφαλισμένοι σε ό,τι αφορά την υγεία τους και την περιουσία τους. Στο δεύτερο. Το δεύτερο έργο που ζητήσατε. Το δεύτερο έργο που ζητήσαμε, το δώσαμε μια πρόταση γραπτή, ότι όλα αυτά τα οχήματα τα βαρέα που παίρνουν από την Βουλγαρία, τα οποία προέρχονται από την Βουλγαρία και από τα άλλα κράτη των Βαλκανίων και μεταφέρουν προϊόντα και προσφέρουν υπηρεσίες, όλα αυτά, όπως ξέρετε και τα έχετε δει, παρκάρουν δεξιά και αριστερά στον δρόμο, δημιουργώντας πολύ μεγάλα προβλήματα ασφαλείας, καθαριότητας, υγιεινής κτλ. Σε όλη την Ευρώπη υπάρχουν χώροι, και δεν μιλώ για το ΣΕΟ που υπάρχουν στην Εθνική Οδό, όπου και μια οικογένεια μπορεί να σταματήσει να καθίσει να πιει έναν καφέ, να ψωνίσει ή να βάλει βενζίνη κτλ. Μιλάω για έναν χώρο καθαρά logistics, που ένα χώρο περίπου 10 στρέμματα. Μας ρώτησε και για ποιο χώρο υποδεικνύουμε, τον υποδείξαμε τον χώρο. Φάνηκε ότι ήταν ενημερωμένος ο κύριος Υπουργός, ότι τι χρειάζεται για να μπορέσουμε να τον πάρουμε εμείς, να μας το δώσει το Δήμο. Αυτά θα ακολουθήσουν μετά. Όπου θα μπαίνουν μέσα
όλα τα βαριά οχήματα αυτά θα παρκάρουν με ασφάλεια, θα είναι περίκλειστος ο χώρος ασφαλισμένος, θα έχει μέσα όλες τις υπηρεσίες που χρειάζεται, ίντερνετ, ρεύμα χρειάζονται για να κοιμηθούν, καταστήματα να ψωνίσουν, να φάνε αν χρειαστεί. Όλα αυτά εκτιμήσαμε και του αναφέραμε ότι θα δημιουργήσουν περίπου 25 θέσεις εργασίας. Μάλιστα. Ανθρώπων οι οποίοι θα δουλέψουν. Αυτό μπορεί να γίνει, είναι εφικτό να γίνει. Άνετα, γιατί υπάρχει μια απόφαση. Μια απόφαση του 19, mm-hmm. είναι 44662-454 του 19 που καθορίζει ποιος δίνει την άδεια και πώς είναι αυτές οι κατασκευές mm-hmm. και η οποία κατασκευή αυτή, ξέρετε, δεν θα μπορεί να αναβαγήσει όπως τα Ρουτρά Σιδηροκάστρο, mm-hmm. διότι εκεί δεν μπορεί να μπει ούτε κάποιος που δεν μας ψήφισε, που μας ψήφισε και δεν βγήκε, ούτε ο κολλητός ούτε ο κουμπάρος μας. Μάλιστα. Και θα μπουν άνθρωποι οι οποίοι θα διαχειριστούν μια λειτουργική δομή οχημάτων που κατέχουν το αντικείμενο. Κύριε Παναγιώτη, αυτό πιστεύω ότι θα φέρει και έσοδα στον τόπο. Έτσι και δεν είναι και πολλά έξοδα αυτή Μάλιστα. η κατάσταση. Θα τα δούμε αυτά και στην πορεία, γιατί ξεκινήσαμε την σεζόν κανονικά και να τα πούμε και από κοντά. Σας ευχαριστώ θερμά. Να πω ένα λεπτό, κύριε Κώτα, πριν κλείσετε, ξέρω ότι ο χρόνος σας είναι περίοδο, να πούμε και δύο κουβέντες για την αναδόμηση που έκανε, την ανασχηματισμό ο κύριος. Α, τα νέα πρόσωπα που μπήκανε στο Δημοτικό Σύμβουλο, στη Χαρτοφυλάκια που αναλάβανε. Ο κύριος Δομπουκτήρης έδειξε για ακόμα μια φορά ότι δεν κάνει ποτέ με βάση το σχεδιασμό των έργων που θέλει να δημιουργήσει στο Δήμο Στικής τις αναθέσεις των αντιδημάρχων, παρά μόνο όποιος φωνάζει γίνεται αντιδήμαρχος, όποιος είναι καλό παιδί, κάνει λίγο στην άκρη για να πούν αυτοί που φωνάζουν. Δέστε το και μετά θα καταλάβετε. Αναφέρεστε στην κυρία Σουλτάνα Ρόδη. Όχι, το οποίο ήταν πρόεδρος και παραιτήθηκε και ανέλαβε θέση. Είναι μια αξιοπρεπές αυτή η κυρία. Εντάξει, δεν έχω πρόβλημα να πω με τον. Εγώ άλλο είπα. Εγώ είπα το πνεύμα. Δηλαδή, αν δεν ήταν η κυρία Ρόδη που φώναζε και ήταν ο κύριος, ξέρω εγώ, άλλος, ο Παπαδόπουλος που φώναζε, θα γινόταν αυτό σαν δίδυμα. Μάλιστα. Βλέπετε ποιοι παραμείνανε, ποιοι αποχωρήσανε. Σας ευχαριστώ. Αυτά λοιπόν, όταν γίνονται με αυτά τους όρους και τα κριτήρια, σίγουρα θα είναι δύσκολο να παράγουν έργο. Σας ευχαριστώ θερμά για την επικοινωνία. Εύχομαι καλή επιτυχία στους νέους αντιδημάρχους, γιατί όταν πετυχαίνουν οι αντιδήμαρχοι, πετυχαίνουν οι δημότες. Ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά, καλό σας βράδυ. Καλό βράδυ. Τρία νέα κρούσματα κορονοϊού επιβεβαιώθηκαν χθες βράδυ εδώ για την Περιφερειακή Ενότητα Σερών, ενώ ο αριθμός των κρουσμάτων αυξάνεται σταθερά και στο νομό μας. Πρόκειται για έναν 71χρονο άντρα, ενώ σήμερα το πρωί επιβεβαιώθηκαν ως κρούσματα ηλικιωμένο ζευγάρι με ήπια συμπτώματα, το οποίο βρίσκεται σε περιορισμό κατοίκων. Κρούσματα κορονοϊού επιβεβαιώθηκαν από χθες βράδυ στις Σέρες, ενώ ο αριθμός των κρούσματων αυξάνεται σταθερά και στο νομό μας. Πρόκειται για έναν 71χρονο άνδρα, ο οποίος εισήχθη χθες στο νοσοκομείο Σερών και άμεσα μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο αναφοράς στη Θεσσαλονίκη. Ενώ σήμερα το πρωί επιβεβαιώθηκαν ως θετικά κρούσματα ηλικιωμένο ζευγάρι ηλικίας 75 και 76 ετών με ήπια συμπτώματα, το οποίο μάλιστα βρίσκεται σε κατοίκον περιορισμό. Να σημειώσουμε ότι σε νοσοκομεία αναφοράς COVID-19 στη Θεσσαλονίκη νοσηλεύονται από την προηγούμενη εβδομάδα άλλοι τρεις σεραίοι, δύο άντρες και μία γυναίκα, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες τις τελευταίες μέρες ένας εκ των ασθενών νοσηλεύεται διασωληνωμένος. Όντως έχουμε τρία νέα κρούσματα. Ένα χθες αργά το βράδυ, είχε γίνει σε τις προηγούμενες μέρες, χθες αργά το βράδυ διαγνώστηκε ένας 71 χρονών άνδρας, ο οποίος διακομίστηκε σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης. Άρα στη Θεσσαλονίκη αυτή τη στιγμή έχουμε τέσσερα άτομα που είναι εισαγωγή από την Περιφερειακή Ενότητα Σερών, ένα χθες που διακομίστηκε και ένα τις προηγούμενες μέρες, τέσσερα άτομα. Από αυτά τα τρία είναι άντρες, το ένα μία γυναίκα. Και να πω ότι από τους τέσσερα κρούσματα αυτά που είναι στη Θεσσαλονίκη, το ένα είναι διασωληνωμένο. Σήμερα το πρωί πληροφορηθήκαμε και για άλλο ένα ζευγάρι από το νοσοκομείο, το οποίο είναι επιβεβαιωμένο κρούσμα με κορονοϊό. Είναι ένας 76χρονος και μια 77 και 76 χρονών γυναίκα και άντρα, ζευγάρι είναι αυτοί παντρεμένοι, που έχουν διαγνωστεί με το COVID, με το κρούσμα του κορονοϊού. Άρα έχουμε τα τρία αυτά κρούσματα από χθες, δηλαδή ένα χθες που έφυγε στη διακομιδή στη Θεσσαλονίκη και τα δύο σήμερα επιβεβαιωμένα το αντρόγινο με τον κορονοϊό. Αυτά και με τον κορονοϊό. Τώρα, δικαιώνει το Δήμο Σερών η απόφαση της αποκεντρωμένης διοίκησης για το Δημοτικό Συμβούλιο της 29ης Ιουλίου. Πρόκειται για αίτημα ακύρωσης των αποφάσεων της συνεδρίασης που κατέθεσαν οι επικεφαλείς των Δημοτικών Παρατάξεων Δημοτική Πρωτοβουλία Σεραίων και Δύναμη Σεραίων, Θόδωρος Αραμπατζής και Αριάδνη Παπαφωτίου αντίστοιχα. Πάμε να δούμε το σχετικό βίντεο και τι δηλώνει σήμερα ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Σερών, ο κύριος Βασίλης Κατριτσόγλου.
νόμιμη έκρινε την απόφαση για το κατεπήγον της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σερών της 29ης Ιουλίου η αποκεντρωμένη διοίκηση Μακεδονία Αστράκης. Συγκεκριμένα με απόφαση του συντονιστή της αποκεντρωμένης διοίκησης Ιωάννη Σάβα απορρίπτονται στην ουσία οι λόγοι της προσφυγής που κατέθεσαν 6 δημοτικοί σύμβουλοι της αντιπολίτευσης του Δήμου Σερών κατά του κύρους της συνεδρίας του Δημοτικού Συμβουλίου. Είναι μια απόφαση που δικαιώνει το Δήμο Σερών, το Προεδρείο καθώς και όλους όσοι συμμετείχαν στη συγκεκριμένη συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου και απορρίπτει εντελώς τους χειρισμούς που διατυπώθηκαν από τους 6 Δημοτικούς Συμβούλους, υπογράμμισε ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σερών, Βασίλης Κατριτζόγλου. Σύμφωνα με την απόφαση, η πρόσκληση της 29ης Ιουλίου πληρεί τις τυπικές προϋποθέσεις της νομοθεσίας, με δεδομένη την αναφορά στους έκτακτους λόγους. Εξάλλου επισημαίνεται ότι ο χαρακτηρισμός και η αιτιολογία των θεμάτων της σημερινής διάταξης ως κατεπηγόντων επαφίεται καταρχήν στην κρίση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, ενώ το Δημοτικό Συμβούλιο είναι το μοναδικό αρμόδιο για να αποφανθεί για το κατεπήγον ή μη της πρόσκλησης στο σύνολό της. Γεγονός που στην προκειμένη περίπτωση τηρήθηκε ως διαδικασία και το Δημοτικό Συμβούλιο ως μοναδικό αρμόδιο όργανο, ενέκρινε κατά νόμιμη πλειοψηφία την επίγουσα συνεδρίαση και τα θέματα αυτής πριν την έναρξη συζητήσεώς τους και λήψης των επιμέρους αποφάσεων, αναφέρεται στην απόφαση. Και αποκορύφωμα αυτής της αντιαυτοδιοικητικής, να το πω έτσι, πολιτικής τους, ήταν το γεγονός ότι προσέφυγαν στον ελεκτή νομιμότητας προκειμένου να ακυρωθεί όλη η συνεδρίαση. Με περίσσιο κομπασμό διέδιδαν δεξιά και αριστερά ότι θα ακυρωθεί αυτή η συνεδρίαση, θεωρώντας δεδομένο ότι αυτά τα οποία ισχυρίζονταν είχαν κάποια νομική βάση. Δυστυχώς για αυτούς δεν συνέβη φυσικά αυτό, διότι έρχεται σήμερα η απόφαση του ελεγκτή νομιμότητας και καταρρύπτει όλο το αφήγημα το οποίο είχαν στήσει για το ζήτημα της κατεπήγουσα συνεδρίασης. Πολύ ορθά λοιπόν και νόμιμα ενήργησε το Προεδρείο και το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε το κατεπήγον της συνεδρίασης και πολύ ορθά διεξήχθη η συνεδρίαση κατά τον συγκεκριμένο τρόπο και με τη συγκεκριμένη διαδικασία. Βλέπουμε να υπάρχει μια κατρακύλα στα δρόμενα κάποιων παρατάξεων της αντιπολίτευσης των Δήμων Σερών. Διαπιστώνουμε με τα λύπης ότι οι συνάδελφοί μας ασχολούνται με τυπικά διαδικαστικά ζητήματα και δεν μπαίνουν στην ουσία της συζήτησης των υποθέσεων. Από την πρώτη στιγμή δεν υπήρχε παραμικρή αμφιβολία για την ορθότητα όλων των χειρισμών και την νομική επάρκεια όλων των χειρισμών. Παρ' όλα αυτά, οι συνάδελφοι επένδυσαν στην πολιτική τους στάση με απαράδεκτους χαρακτηρισμούς. Αυτό το επίπεδο δεν αρμόνει στην τοπική αυτοδιοίκηση, αναφέρει μεταξύ άλλων στη δήλωσή του ο κ. Κατριτζόγλου. Από όλη αυτή λοιπόν όμως την θλιβερή υπόθεση, νομίζω ότι εκείνο που θα πρέπει να απομείνει ως συμπέρασμα είναι το εξής. Η τοπική αυτοδιοίκηση δεν αρμόζει για τέτοιου είδους εριστικές και επιθετικές συμπεριφορές. Δεν αρμόζει σε δημοτικούς συμβούλους οι οποίοι έχουν ασκήσει διοικητικά καθήκοντα στο Δήμο. Δεν αρμόζει πολύ περισσότερο σε δημοτικούς συμβούλους οι οποίοι είναι επικεφαλής παρατάξεων ή σε δημοτικούς συμβούλους οι οποίοι έχουν διατελέσει πρόεδροι του σώματος να επιδίδονται σε χαρακτηρισμούς, σε εκφράσεις, σε προσβλητικές συμπεριφορές προς το Προεδρείο και προς το Σώμα. Διότι αυτό έκαναν και με λόγους και με πράξεις. Και έρχεται σήμερα λοιπόν η απόφαση αυτή να επιφέρει ένα ηχηρό ράπισμα σε αυτού του είδους τις τακτικές και στις πολιτικές και έρχεται να δικαιώσει πλήρως τον Δήμο Σερών, απαράδεκτη πολιτική τους συμπεριφορά, με το να ασχολούνται δηλαδή με τυπικά και διαδικαστικά ζητήματα, ας μπουν επιτέλους στην ουσία των θεμάτων της διοίκησης του Δήμου, άνθρωποι οι οποίοι έχουν, όπως είπα, ασκήσει η διοίκηση του Δήμου, ας μπουν λοιπόν στην ουσία, ας καθίσουν να συνεργαστούν με τη Δημοτική Αρχή. Η διάθεση συνεργασίας είναι πάντοτε υπαρκτή από τη δική μας την πλευρά, το έχουμε επιδείξει με κάθε τρόπο. Και νομίζω ότι αυτή η ηχηρή απάντηση, η οποία καταρρύπτει όλους τους ισχυρισμούς τους με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο, θα πρέπει να αποτελέσει και για αυτούς ένα μήνυμα ότι θα πρέπει οι τόνοι να πέσουν, θα πρέπει να μην λένε με τόσο μεγάλη ευκολία τόσο πομπόδεις και απαράδεκτους χαρακτηρισμούς
και με μεγαλύτερη συνέστηση ευθύνης να μελετήσουν περισσότερο τα θέματα που κάθε φορά έρχονται στο Δημοτικό Συμβούλιο, να είναι περισσότερο ενημερωμένοι και όταν για κάποιο θέμα έχουν οποιαδήποτε απορία ή έλλειψη ενημέρωσης, είμαστε εδώ για να συνδράουμε στο έργο τους και όλοι μαζί να είμαστε περισσότερο επικοδομητικοί για το καλό των συνδημοτών μας. Λοιπόν, αυτά σε ό,τι αφορά τις δηλώσεις του κυρίου Κατριτσόγλου. Μένουμε στα του Δήμου Σερών, αλλά θα πάμε μέχρι στην κοινοφιλή επιχείρηση του Δήμου Σερών, την ΚΕΔΙΣ. Μαζί μας σήμερα τηλεφωνικά είναι ο πρώην αντιπρόεδρος της ΚΕΔΙΣ, ο κύριος Νεκτάριος Κανακάρης, ο οποίος σήμερα υπέβαλε την παραίτησή του. Είναι μαζί μας να μας πει περισσότερα για ποιο λόγο παραιτείται. Κύριε Κανακάρη, καλό βράδυ. Καλησπέρα κύριε Κόντα, σας και τους τηλεθεατές σας. Έχετε στείλει ένα δελτίο τύπου, μια ανακοίνωση που κάνετε λόγο ότι σήμερα υποβάλατε την παραίτησή σας από τη θέση του Αντιπροέδρου. Τι σας όθησε σε αυτή την κίνηση, τι έγινε? Δεν είναι κάτι ιδιαίτερο αυτό που με έδωσε κύριε Κόντα, απλά οι λόγοι είναι προσωπικοί τελείως, δεν συνάδουν με τον αξιακό κώδικα. Κάποια πράγματα, εντάξει, νομίζω ότι στις εποχές που ζούμε και ειδικά εμείς που πολιτευόμαστε πρέπει να δίνουμε το σωστό παράδειγμα στην κοινωνία για να μας δείτε ο κόσμος να μας, και να συνεχίσει να μας αγαπάει και να μας εμπιστεύεται. Όταν ξεκίνησε αυτό το ταξίδι, να το πω, δίπλα στο πλευρό του Αλέξανδρου Χρυσάφη, ο οποίος με τίμησε με μια πάρα πολύ σημαντική θέση, θέση ευθύνης θα έλεγα, η οποία με γέμισε με πάρα πολύ εμπειρία όλο αυτό το διάστημα. Θεωρώ ότι δεν είχα βλέψεις για κάτι επαγγελματικό. Δυστυχώς πλέον οι επαγγελματικές μου δραστηριότητες και της οικογένειάς μου συνάδουν με κάτι το οποίο έρχεται σε τη διαστολή με τα συνθάρρυντα της κοινοφελής επιχείρησης. Οπότε θεώρησα χρέος και πρέπον απέναντι σε εμένα, στον κόσμο που με στηρίζει και με ψήφισε και με έφερε ως εδώ, στον δήμαρχο που με εμπιστεύτηκε και σε όλο τον Σεραϊκό λαό, να υποβάλω σήμερα ενώπιον του δήμαρχου σε ένα πάρα πολύ καλό και φιλικό κλίμα την παραίτησή μου. Φυσικά να πω εδώ ότι εγώ παραμένω στο πλευρό του, άρα εγώς. Παραμένετε σύμμαχος, γιατί συμμαχία Σεραίων και ακούγαμε πολύ τη λέξη σύμμαχος, σύμμαχη και το καθεξής. Ακριβώς. Αυτό το ταξίδι ήμασταν από τους πρώτους που το ξεκινήσαμε με τον Αλέξανδρο. Δεν πρόκειται να τον αφήσουμε. Έχουμε ακόμα 3 χρόνια γεμάτα, παραμένω στη διάθεσή του. Αυτός ξέρει πώς μπορεί από εδώ και πέρα και αν θέλει να με αξιοποιήσει. Εγώ σε ό,τι με χρειαστεί και όπου με χρειαστεί, από οποιοδήποτε πόστο και με τις γνώσεις και τις εμπειρίες τις οποίες πλέον διαθέτει και στο κομμάτι, έστω αυτές τις λίγες, στο κομμάτι της αυτοδιοίκησης και μπορώ να βοηθήσω, είμαι εδώ για να βοηθήσω. Απλά, εντάξει, νομίζω ότι κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα. Ήταν δύσκολη αυτή η απόφαση, το επεξεργαζόσασταν καιρό πριν, πώς έγινε όλο αυτό? Όχι, δεν ήταν, δεν θα έλεγα ότι ήταν δύσκολη απόφαση. Νομίζω ότι, εντάξει, παλεύεις με τη συνείδησή σου, αλλά δεν νομίζω ότι ούτε πάλεψα, ούτε το αποφάσισα μετά από πολλές ώρες σκέψεις, ώστε να μην κοιμάμαι τα βράδια. Νομίζω ότι ήταν απόφαση την οποία συζήτησα φυσικά με το στενό μου το γενιακό περιβάλλον, με τους ανθρώπους που με στηρίζουν και με αγαπάνε και τους νιώθω κοντά μου. Και φυσικά την απόφαση την τελική την πήρα εγώ και νομίζω ότι όχι, δεν με προβλημάτισε καθόλου. Ίσα που μπορώ να πω ότι σε κάποια φάση λίγο κάποιο συγγενικό μου πρόσωπο λίγο πήγε να επηρεάσει την απόφασή μου, αλλά τελικά όχι, παρέμεινα καθαρό στην άποψή μου. Θεωρώ ότι πλέον θα μπορώ να προσφέρω και από άλλα πόστα, τα οποία θα μου ζητηθούν στο εκείς μέλλον. Δεν νομίζω, όχι. Ήταν μια πολύ σημαντική απόφαση και δεν το μετανιώνω. Νομίζω ότι
θα μας ωφελήσει όλους αυτούς και τον Δήμαρχο και εμένα και τη Συμμαχία γενικότερα. Μάλιστα. Κύριε Καναγάρη, εγώ σας ευχαριστώ θερμά για την επικοινωνία, για τα όσα αναφέρουμε. Καλή συνέχεια να σας ευχηθώ και καλή δύναμη. Να είστε καλά, κύριε Κώτα, εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά, καλό βράδυ. Καλό βράδυ. Έτοιμη τώρα δηλώνει η Περιφερειακή Ενότητα των Σερών για τη φετινή μεταφορά των μαθητών με λεωφορεία. Τα έξοδα μεταφοράς βαραίνουν αποκλειστικά την Περιφερειακή Ενότητα Σερών, την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Έτοιμη δηλώνει η Περιφερειακή Ενότητα Σερών για τη φετινή μεταφορά των μαθητών με λεωφορεία. Μάλιστα, ήδη έγιναν οι απαραίτητες επαφές και αναμένεται η τελική επικαιροποίηση της λίστας των μαθητών ένα σχολείο από τις διευθύνσεις εκπαίδευσης. Αυτή τη στιγμή η Περιφερειακή Ενότητα Σερών είναι καθόλου έτοιμη έχει κάνει όλο το σχεδιασμό για τη μεταφορά των μαθητών σε όλη την Περιφερειακή Ενότητα. Είμαστε στην τελική φάση, περιμένουμε την τελική επικαιροποίηση για τις σχολικές μονάδες από την πρωτοβάθμια και τη δευτεροβάθμια διεύθυνση. Από εκεί και μετά, μόλις μας έρθουν, θα έχουμε και την τελική εικόνα μαθητών ανασχολείου που χρειάζονται για την μεταφορά τους και θα αρχίσει το πρόγραμμα αυτής της μετακίνησης των μαθητών. Τα έξοδα μεταφοράς βαρύνουν αποκλειστικά την Περιφερειακή Ενότητα Σερών. Τα έξοδα των μετακινήσεων μαθητών είναι στην αρμοδιότητα της Περιφερειακής Ενότητας Σερών και καλύπτουν 100% από την Περιφερειακή Ενότητα. Σε αυξημένη ετοιμότητα και επιφυλακή βρίσκεται η πυροσβεστική υπηρεσία των Σερών, καθώς για πρώτη φορά, μήνα Σεπτέμβρη, καταγράφεται τόσο υψηλός δείκτης επικινδυνότητας για εκδήλωση πυρκαγιών. Μάλιστα, ο αντιπύραρχος Αντώνης Μαυρίδης εφιστά την προσοχή των πολιτών κατά τη διάρκεια αυτού του 24ωρου, αλλά και για τις επόμενες ημέρες. Σε αυξημένη ετοιμότητα και επιφυλακή βρίσκεται η πυροσβεστική υπηρεσία Σερών, καθώς για πρώτη φορά μήνα Σεπτέμβριο καταγράφεται τόσο υψηλός δείκτης επικινδυνότητας για εκδήλωση πυρκαγιών. Ο δείκτης για την Περιφερειακή Ενότητα Κεντρικής Μακεδονίας είναι 4, ενώ για την Περιφερειακή Ενότητα Σερών είναι 3. Έχουμε δείκτη επικινδυνότητας 3 για την Περιφερειακή Ενότητα Σερών και 4 για την Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης και Χαλκιδικής. Θα ήθελα επίσης να επισημάνω ότι όσον αφορά την διοίκηση πυροσβεστικών υπηρεσιών νομού Σερών, όλος ο μηχανισμός, ο πυροσβεστικός μηχανισμός, ο υλικοτεχνικός εξοπλισμός καθώς και το προσωπικό είναι στη μέγιστη ετοιμότητα και αυτή τη στιγμή που μιλάμε είναι αρκετά οχήματα σε διασπορά, πλήρως επανδρομένα. Υπάρχουν επίσης έκτακτοι αξιωματικοί που εκτελούν περιπολίες στην Περιφερειακή Ενότητα Σερών, καθώς επίσης ο διοικητής και ο υποδιοικητής αυτής. Μπορώ να πω ότι ίσως είναι και η πρώτη φορά στα χρόνια που υπηρετώ εγώ προσωπικά στην πυροσβεστική υπηρεσία Σερών που να έχουμε το πρώτο δεκαήμερο του Σεπτέμβρη τέτοιες θερμοκρασίες και τέτοιο δίκτυο επικινδυνότητας για την Περιφερειακή Ενότητα Σερών. Στο έργο συνδράμουν προσφέροντας τις υπηρεσίες τους ο Σύλλογος Εφέδρων Αξιωματικών Σερών, η Αερολέσχη, η οποία θα πραγματοποιήσει πτήσεις κατά τη διάρκεια των απογευματινών ωρών, καθώς και ο στρατός. Θέλω να ευχαριστήσω στο σημείο αυτό τον Σύνδεσμο Εφέδρων Αξιωματικών Νόμου Σερών, διότι σήμερα, καθ' όλη βέβαια τη διάρκεια του καλοκαιριού, αλλά ειδικά σήμερα, επανδρώνει το πυροφυλάκιο στην κορυφή προφήτης Ηλίας στο δάσος του Λαϊλιά Σερών, όπως επίσης από το μεσημέρι και μετά τη σήμερον θα υπερίπτανται και αεροπλάνα της Αερολέσχης Σερών επάνω από την Περιφερειακή Ενότητα Σερών. Επίσης, συμμετέχει και ο στρατός με 2 μεικτά περίπολα στην Περιφερειακή Ενότητα Σερών. Ο αντιπύριαρχος κύριος Αντώνης Μαυρίδης εφιστά την προσοχή των πολιτών κατά τη διάρκεια αυτού του κρίσιμου 24ωρου. Στο σημείο αυτό θα ήθελα να εφιστήσω την μεγίστη προσοχή των αγαπητών συμπολιτών μας όσον αφορά θέματα πυρκαγιάς στην Ήπεθρο. Και τι εννοώ με αυτό? Οξυγονοκολλήσεις, πάσης φύσεως, θερμές εργασίες, κάπνισμα μελισσών, παύλα κυψελών, αγροτικές εργασίες, να έχουν τεταμένη την προσοχή τους, να μην εφησυχάζουν. Είναι πολύ υψηλός ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς αυτό το διάστημα. Ήδη έχουμε ανά την Ελλάδα την έναρξη αρκετών δασικών πυρκαγιών. Ελπίζουμε αυτό να μην συμβεί σε καμία περιφερειακή ενότητα της Κεντρικής Μακεδονίας, πολλό δε μάλλον της δικής μας εδώ, της Περιφερειακής Ενότητας Σερών.
Και ξέρετε, σε περίπτωση που δείτε φωτιά ή καπνό, στο 199 αμέσως. Τώρα, μήνυμα αισιοδοξίας έστειλε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης χθες κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στη Θεσσαλονίκη και της σύσκεψης που είχε με τους βουλευτές των εκλογικών περιφερειών στο Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης. Ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε στα στοιχεία που δόθηκαν χθες στη δημοσιότητα από την Ελστάτ και περιέχουν την εκτίμηση ότι η ύφεση στην Ελλάδα για το δεύτερο τρίμηνο του 2020 θα είναι της τάξης του 15,2%. Είναι μια εξαιρετικά δύσκολη χρονιά. Το είχαμε πει από την πρώτη στιγμή. Δεν κρύψαμε τις δυσκολίες που έχουμε μπροστά μας. Μιλήσαμε για τις επιπτώσεις μιας πρωτοφανούς παγκόσμιας οικονομικής κρίσης στην ελληνική οικονομία. Όμως αυτό που είναι βέβαιο είναι ότι δεν καθίσαμε με τα χέρια σταυρωμένα. Έχω πει πολλές φορές ότι έχουμε φυλάξει εφεδρείες και πολεμοφόδια για να στηρίξουμε την ελληνική κοινωνία το δύσκολο φθινόπωρο και το δύσκολο χειμώνα που έρχονται. Και γι' αυτά θα μπορέσω να μιλήσω πιο αναλυτικά στην ομιλία την οποία θα κάνω το επόμενο Σάββατο. Τελειώνοντας, θα ήθελα να κάνω μία παρατήρηση για τα στοιχεία της ύφεσης που δόθηκαν σήμερα στη δημοσιότητα από την Ελστάτ. Η ύφεση για το δεύτερο τρίμηνο του 2020 εκτιμάται ότι θα είναι τελικά της τάξης του 15,2%. Ένα νούμερο το οποίο φαντάζει και όντως είναι πολύ μεγάλο. Θέλω να κάνω όμως δύο επισημάνσεις από αυτό. Πρώτον, ότι το νούμερο αυτό είναι αισθητά χαμηλότερο από την ύφεση του δεύτερου τριμήνου σε σημαντικές ευρωπαϊκές οικονομίες. Αναφέρω δυτικά ότι η Ισπανία θα κλείσει με ύφεση 22%, η Γαλλία με ύφεση 19%, η Ιταλία με ύφεση 17,3%. Το λέω αυτό διότι στην αρχή της κρίσης πολλοί διεθνείς οργανισμοί, επηρεασμένοι ίσως από την σημαντική συμμετοχή του τουρισμού στην ανάπτυξη της χώρας, είχαν εκτιμήσει ότι η Ελλάδα θα είχε την μεγαλύτερη ύφεση από όλες τις ευρωπαϊκές οικονομίες. Αυτό είναι κάτι το οποίο ευτυχώς δεν επιβεβαιώνεται. Η Ελλάδα είναι στο μέσο όρο της Ευρωζώνης ως προς την εκτιμόμενη ύφεση του πρώτου εξαμήνου του 2020. Θα κλείσουμε με μια ύφεση της τάξης του 7,9%. Τονίζω ότι αυτό είναι ένα νούμερο μεγάλο. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία γι' αυτό. Δεν οροποιούμε τις καταστάσεις. Γνωρίζουμε τις δυσκολίες που περνάει η ελληνική οικονομία. Γνωρίζουμε τις δυσκολίες που έχουμε ακόμα μπροστά μας. Θέλω να τονίσω όμως ότι από την πρώτη στιγμή η κυβέρνηση αυτή στάθηκε δίπλα στις ανάγκες των Ελλήνων εργαζομένων, στις ανάγκες των ελληνικών επιχειρήσεων, με ένα πακέτο μέτρων το οποίο προσαρμοζόταν συνέχεια καθώς εξελισσόταν η πανδημία. Και για την δεύτερη φάση αυτού του μεγάλου πακέτου στήριξης της ελληνικής οικονομίας και της ελληνικής κοινωνίας θα μιλήσω πιο αναλυτικά το επόμενο Σάββατο. Για τα εθνικά θέματα μίλησε μεταξύ άλλων στο ραδιοφωνικό σταθμό Παραπολιτικά FM ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών κ. Κώστας Καραμαλής. Ο κ. Καραμαλής υπογράμμισε ότι πλέον το ζήτημα στην Ανατολική Μεσόγειο δεν είναι ελληνοτουρκικό, αλλά ευρωτουρκικό, προσθέτοντας ότι εγκαταλείπεται η πολιτική του κατευνασμού και της Ευρωπαϊκής Τουρκίας, καθώς και ότι η Ελλάδα θέλει το διάλογο, αλλά όχι υπό την απειλή όπλων. Τα ελληνοτουρκικά γίνονται ευρωτουρκικά, τόνισε ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, κ. Κωνσταντίνος Καραμαλής, μιλώντας στο ραδιοφωνικό σταθμό Παραπολιτικά. Το πεδίο της αντιπαράθεσης με την Τουρκία είναι Ανατολική Μεσόγειος. Έχουμε ένα ευρύτερο αντιτουρκικό μέτωπο που έχει δημιουργηθεί και τα ελληνοτουρκικά γίνονται ευρωτουρκικά. Ο Υπουργός επισημαίνει πως η Ελλάδα επιθυμεί να γίνει διάλογος που θα βασίζεται σε όρους και προϋποθέσεις και υπογραμμίζει ότι χωρίς διαπραγματεύσεις δεν μπορεί να υπάρξει ΑΟΣ και όποιος το αρνείται, αρνείται την οριοθέτηση και την άσκηση κυριαρχικών δικαιωμάτων. Ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών σχολίασε τέλος το παρόν της αντιπολίτευσης, αναφέροντας πως αυτό αυτοϋπονομεύει τον ίδιο τον Αλέξη Τσίπρα και ότι δεν συνιστά εθνική στρατηγική ενός κόμματος της αντιπολίτευσης, αλλά άσκηση εσωκομματικής ισορροπίας. Είδαμε ένα παρόν που ο ΣΥΡΙΖΑ αποφάσισε να ακολουθήσει. Είδαμε αυτή τη στιγμή ένα παρόν που στην ουσία αυτοϋπονομεύει τον ίδιο τον Αλέξη Τσίπρα και είδαμε ότι δεν συνιστά εθνική στρατηγική για ένα κόμμα της εξωματικής αντιπολίτευσης, αλλά άσκηση εσωκομματικής ισορροπίας. Και νομίζω ότι αυτές οι διαφορές είναι πλέον ενδεδειγμένες και πρέπει να τις φέρουμε στην επιφάνεια. Mm-hmm. Ότι ακόμα και έχουμε
σε πάρα πολλά σημεία με το ΣΥΡΙΖΑ να την παραδεχτούμε ως Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ μαζί. Αλλά όχι στα εθνικά, λέτε. Τουλάχιστον στα εθνικά. Εγώ δεν λέω να μην υπάρχει κριτική, εγώ δεν λέω να μην υπάρχει αντίθετη άποψη, αλλά να υπάρχει και ένα όριο. Στα Supermarket Kansas κάθε μέρα αγνά προϊόντα από το φούρνο μας το Καρβέλι, αλλά και προϊόντα το Διαλεγμένο για ένα σπιτικό κολατσιό στο σχολείο. Ημί σκληροτυρί το Διαλεγμένο, το κιλό, μόνο 6,70. Παριζάκι γίγα στο Διαλεγμένο, 600 γραμμάρια, μόνο 1,99. Γαλοπούλα καπνιστή το Διαλεγμένο, μόνο 5,95 το κιλό. Σταρένιο ψωμί του τόστ από το φούρνο μας το Καρβέλι, 680 γραμμάρια, μόνο 1 ευρώ. Γκούντα Ολλανδία στο Διαλεγμένο, μόνο 4,65 το κιλό. Και μερέντα 360 γραμμαρίων, μόνο 1,88. Εσείς ακόμη σκέφτεστε τι θα ετοιμάσετε στα παιδιά σας για κολατσιό στο σχολείο? Supermarket Kansas. Καλή σχολική χρονιά, τηρώντας τα μέτρα προστασίας. Ο Ερντογάν ρίχνει στάχτη στα μάτια της Δύσης και υποδίεται δήθεν τον συνενετικό ηγέτη, ανέφερε χαρακτηριστικά ο βουλευτής ενών της Νέας Δημοκρατίας Τάσος Χατζηβασιλείου στο δελτίο ειδήσεων του Sky μετά τις πρόσφατες διαρροές από την Άγκυρα. Ένας άτακτος διάλογος με χαλαρή ατζέντα που θα οδηγήσει σε ένα ανατολίτικο παζάρι απορρίπτεται ευθέως από την χώρα μας, εξήγησε ο κύριος Χατζηβασιλείου. Ο Ερντογάν ρίχνει στάχτη στα μάτια της Δύσης και υποδίεται δήθεν τον συνενετικό ηγέτη, ανέφερε χαρακτηριστικά ο βουλευτής ερών της Νέας Δημοκρατίας Τάσος Χατζηβασιλείου στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Sky μετά τις πρόσφατες διαρροές από την Άγκυρα. Ο βουλευτής δήλωσε ότι η αμοιβαία επωφελής λύση που ζητάει η Τουρκία σκοπεύει σε ένα σφετερισμό των θαλάσσιων ζωνών μέσω της συνεκμετάλλευσης των φυσικών πόρων στο Αιγαίο, χωρίς να προηγηθεί οριοθέτηση. Το τηλεφώνημα ήταν αναμενόμενο. Άλλωστε, η Γερμανία δεν έχει κρύψει το ενδιαφέρον της ως προεδρεύουσα χώρα να αναλάβει δράση. Από εκεί και πέρα, σίγουρα ο Τούρκος πρόεδρος θα αφηγήθηκε τη γνωστή ιστορία ότι δέχεται η Τουρκία προκλήσεις, ότι η Ελλάδα είναι αυτή που ενοχλεί και πώς θα θεροποιεί την περιοχή, κατά τα γνωστά. Σε ό,τι αφορά το ΝΑΤΟ, είναι πολύ θετική η καλή προαίρεση της Συμμαχίας να θεσπίσει έναν μηχανισμό επίλυσης διαφορών, κάτι που έχει ζήσει ο Πρωθυπουργός κ. Μητσοτάκης εδώ και πάρα πολύ καιρό από τη Συμμαχία. Όμως αντιλαμβάνεσαι ότι η Ελλάδα παραμένει στις πάγιες θέσεις της. Θέλουμε διάλογο, αλλά δεν μπορεί να γίνει αυτός ο διάλογος στις τεχνικά κλιμάκια, εφόσον παραμένει η προκλητικότητα των Τούρκων και εφόσον δεν δέχονται μια συζήτηση στο διεθνές πλαίσιο, στο διεθνούς δικαίου δηλαδή, με ένα και μόνο θέμα. Ποιο είναι αυτό? Οι θαλάσσιες ζώνες. Όλα τα άλλα λοιπόν, 24 φαντασίες του κ. Ερντογάν. Ένας άτακτος διάλογος με χαλαρή ατζέντα που θα οδηγήσει σε ένα ανατολίτικο παζάρι απορρίπτεται ευθέως από τη χώρα μας, εξήγησε ο κ. Χατζηβασιλείου. Αποκλιμάκωση και διάλογος μπορεί να ξεκινήσει μόνο αν φύγουν τα τουρκικά πλοία, τόνισε ο βουλευτής, ενώ συνέχισε λέγοντας ότι αυτός ο διάλογος θα αφορά το μοναδικό θέμα που εκκρεμεί, αυτό της οριοθέτησης θαλασσίων ζωνών, αυστηρά πάντα στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου. Για την ώρα, η Τουρκία έχει επιδείξει την θέληση να πάμε σε έναν άτακτο διάλογο, χωρίς πλαίσιο, με μια ατζέντα ανοιχτή, χαλαρή θα έλεγε κανείς, ούτως ώστε να εφαρμόσει την αρχή του ανατολίτικου παζαριού, την οποία ξέρει πάρα πολύ καλό ο Ερντογάν. Δεν τον βλέπω για την ώρα διατεθειμένο να θελήσει να καθίσει σε ένα τραπέζι όπου θα οριστεί η συζήτηση από το διεθνές δίκαιο και μόνο, και δεν θα υπάρχει χαλαρή ατζέντα, διότι η μόνη μας εκκρεμής διαφορά, ξαναλέω, είναι οι θαλάσσιες ζώνες, ήτι, ΑΟΣ και η υφαλοκρηπίδα. Όσο ο Ερντογάν ρίχνει περισσότερα θέματα στο τραπέζι για να μπορέσει να τα πάρει πίσω, δείχνοντας δήθεν καλή διάθεση και καλή πίστη, αντιλαμβάνεστε ότι δεν υπάρχει έδαφος για την οποιαδήποτε κουβέντα. Πάμε μέχρι την Αλεξανδρούπολη για τη σημαντικότητα των μέτρων προστασίας κατά της διασποράς του κορονοϊού στη μάχη με την πανδημία. Έκανε λόγο ο Υφυπουργός Υγείας Βασίλης Γκονταζαμάνης, ο οποίος επισκέφθηκε το μεσημέρι το νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης στο πλαίσιο της επίσκεψης όλων των νοσοκομείων αναφοράς της χώρας. Ειδικότερα έκανε λόγο για το προσωπικό των νοσοκομείων, χαρακτηρίζοντας το καταρτισμένο στην αντιμετώπιση περιστατικών κορονοϊού, ενώ επισήμανε και το γεγονός ότι η Ελλάδα έχει εξασφαλίσει μέσω της Ευρωπαϊκής Ένωσης εμβόλια κατά του ιού και θα τα προμηθευτεί όταν αυτά γίνουν διαθέσιμα. Για τη σημαντικότητα των μέτρων προστασίας κατά της διασποράς του κορονοϊού στη μάχη με την πανδημία έκανε λόγο ο Υφυπουργός Υγείας της χώρας Βασίλης Κοντοζαμάνης, ο οποίος επισκέφθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης στο νοσοκομείο της Αλεξανδρούπολης στο πλαίσιο της επίσκεψής του σε όλα τα νοσοκομεία αναφοράς της χώρας. Η μάχη αυτή θα κριθεί στην... Είναι ζήτημα κυρίως δημόσιας υγείας και πώς συμπεριφερόμαστε ο καθένας. Οι αποστάσεις, η μάσκα, το πλύσιμο των χεριών, αυτά έκριναν και τη μάχη στην αρχή της πανδημίας. Αυτές οι απλές
πράξεις από τη μεριά του καθενός θα κρίνουν και τη μάχη αυτή. Έχουμε αποκτήσει εμπειρία. Είναι πολύ σημαντικό ότι και το προσωπικό σε όλα τα νοσοκομεία και κυρίως τα νοσοκομεία αναφοράς, γι' αυτό επισκεπτόμαστε κυρίως τα νοσοκομεία αναφοράς, ξέρει να αντιμετωπίσει πλέον αυτά τα περιστατικά. Σε παγκόσμιο επίπεδο τα επιστημονικά δεδομένα καθημερινώς αυξάνονται, τα έχουμε στη διάθεσή μας. Έχουμε μια πάρα πολύ καλή επιστημονική ομάδα στη διάθεσή μας, ακούμε τους ειδικούς και βεβαίως λαμβάνουμε τις αποφάσεις οποίες πρέπει να λάβουμε. Ειδικότερα έκανε λόγο για το προσωπικό των νοσοκομείων χαρακτηρίζοντας το καταρτισμένο στην αντιμετώπιση περιστατικών κορονοϊού. Ενώ επισήμανε και το γεγονός ότι η Ελλάδα έχει εξασφαλίσει μέσω της Ευρωπαϊκής Ένωσης εμβόλια κατά του ιού και θα τα προμηθευτεί όταν αυτά γίνουν διαθέσιμα. Βρισκόμαστε σήμερα στην Αλεξανδρούπολη, στο νοσοκομείο αναφοράς, το οποίο καλύπτει μια μεγάλη περιοχή μαζί με το νοσοκομείο Δημοτήχου. Θα συνεχίσουμε τις επισκέψεις μας σε όλα τα νοσοκομεία αναφοράς και σε όλες τις υγειονομικές δομές της χώρας. Η πανδημία βρίσκεται σε μια φάση αυτή τη στιγμή όπου κάθε μέρα αξιολογούμε τα δεδομένα τα οποία έχουμε στη διάθεσή μας και επαναπροσδιορίζουμε τα μέτρα τα οποία λαμβάνουμε. Αυτή την περίοδο έχουμε την επιστροφή των εκδρομέων από τις διακοπές τους στους τόπους κατοικίας τους και έχουμε και το άνοιγμα των σχολείων. Μέχρι στιγμής τα έχουμε πάει πάρα πολύ καλά. Από την αρχή άλλωστε που ξέσπασε αυτή η πανδημία προετοιμαστήκαμε για το χειρότερο σενάριο. Καταφέραμε και κάθε μέρα που περνούσε κερδίζαμε χρόνο για το σύστημα υγείας κυρίως. Κάναμε πάρα πολλά πράγματα σε μικρό χρονικό διάστημα. Έχουμε καταφέρει και έχουμε ενισχύσει σε ανθρώπινο δυναμικό το σύστημα υγείας, το έχουμε ενισχύσει σε υποδομές και εξοπλισμό, έχουμε αυξήσει τις μονάδες εντατικής θεραπείας, ευελπιστούμε πολύ σύντομα να φτάσουμε το μέσο όρο της Ευρώπης και αυτό μας δίνει την ασφάλεια ότι θα τα καταφέρουμε σε ενδεχόμενη δυσμενή εξέλιξη της πανδημίας. Το πιο σημαντικό αυτή τη στιγμή είναι όλοι οι συμπολίτες μας να τηρούμε τα μέτρα που λαμβάνει η πολιτεία και έχουμε πολλά όπλα στη φαρέτρα μας, έχουμε ένα πιο ενισχυμένο σύστημα υγείας, έχουμε σε ένα πολλά εμβόλια τα οποία αναπτύσσονται αυτή τη στιγμή και η Ελλάδα έχει καταφέρει μέσω της Ευρώπης να πάρει εμβόλιο όταν θα είναι αυτό έτοιμο. Έχουμε φαρμακευτικές ποσότητες οι οποίες χρειάζονται προκειμένου να αντιμετωπίσουμε οποιοδήποτε περιστατικό. Είμαστε πανδρομένοι, ενισχυμένοι, αλλά σε κάθε περίπτωση η μάχη θα κερδιθεί από τη συμπεριφορά του καθενός. Θέλω να το τονίσω. Τον κύριο Κοντοζαμανή τον περιμένουμε και εδώ στο Γενικό Νοσοκομείο Σερών για να δει τα ζητήματα τα οποία υπάρχουν και τα οποία μας παρουσίασε προχθές ο πρόεδρος των νοσοκομειακών γιατρών, ο κύριος Παπαμιχάλης. Πάμε μέχρι το αυτοκινδρόμιο τώρα των Σερών, καθώς σήμερα ήταν η τελευταία ημέρα για την Ακαδημία Μηχανικών, το τρίτο Summer Energy Academy. Ολοκλήρωσε, έπεσε η αυλαία. Πάμε να δούμε το σχετικό βίντεο. Γέμισε επίδοξους μηχανικούς το αυτοκινητοδρόμιο Σερών, καθώς από 1η Σεπτεμβρίου ξεκίνησε το 3ο Summer Engineering Academy 2020. Η Ακαδημία Μηχανικών είναι ένα τετραήμερο μάθημα, μοναδικός συνδυασμός πρακτικών και θεωρητικών προγραμμάτων σπουδών στη μηχανική και απευθύνεται σε μαθητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που έχουν πάθος για τα μαθηματικά, τη φυσική και την τεχνική και είναι μεταξύ των ηλικιών 15 και 19 ετών. Τα παιδιά μιλούν με ενθουσιασμό για τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα σήμερα, τελευταία μέρα του προγράμματος. Έκανε εντύπωση το πόσο απότομα ήταν τα φρεναρίσματα στις στροφές και το πόσο τις έπαιρνε ο οδηγός, γιατί αντί για να τις πάρει όπως έκανε κάποιος στην πόλη, πήγαινε αριστερά-δεξιά στο δρόμο στις στροφές. Η ταχύτητα? Η ταχύτητα στις στροφές ήταν περίπου 120 χιλιόμετρα την ώρα. Στις ευθείες δεν είχε πολύ μεγάλες για να το δω και έβλεπα πιο πολύ το δρόμο. Σου άρεσε δηλαδή? Ναι. Ήταν η πρώτη μου εμπειρία, δεν έχω ζήσει κάτι παρόμοιο. Και ήταν πάρα πολύ ωραία, ειδικά στις στροφές ένιωθες ότι πήγες δεξιά-αριστερά. Αυτό σε εντυπωσίασε πιο πολύ?
Ναι, η ταχύτητα. Ήταν και ανοιχτό και το νιώθω ακόμη περισσότερο όταν πήγαινε γρήγορα. Η ταχύτητα. Οι ταχύτητες, εντάξει, ήταν μεγάλες. Εντάξει, μια χαρά. Σήμερα βρισκόμαστε στη μαθητική εβδομάδα του αυτοκινητοδρομίου με σκοπό να φέρουμε τα παιδιά κοντά σε αγωνιστικά αυτοκίνητα, να τους μοιήσουμε στα μυστικά του αυτοκινητοδρομίου, τόσο της πίστας αλλά όσο και των ιδιαιτεροτήτων που έχει ένα αυτοκίνητο που τρέχει στην πίστα, και να τους εμφυσίσουμε λίγο αγάπη και όνειρο για το μέλλον τους, δηλαδή μήπως και κάποιος ασχοληθεί με το αντικείμενο. Τα συναρπαστικά εργαστήρια, οι διαλέξεις και οι κύκλοι μαθημάτων παρέχουν μια ικανοποιητική εικόνα του κόσμου της μηχανολογίας που ενθουσιάζει και μεγαλύτερους σε ηλικία, όπως το φοιτητή πληροφορικής που συναντήσαμε σήμερα. Ήρθαμε να παρουσιάσουμε την ομάδα μας, το Ινστιτούτο Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών και το παράρτημά μας στις ΣΕΡΕΣ, και να πούμε πώς συνδυάζεται η πληροφορική και ο τομέας των ηλεκτρολόγων και ηλεκτρονικών μηχανικών στην αυτοκίνηση και κυρίως στα ηλεκτροδοτούμενα οχήματα και τα αυτόνομα. Μακεδονία, τη Θεσσαλία, τις Ποράδες, την Ανατολική Στερεά και την Εύβοια νεφώσει τοπικά αυξημένες με σποραδικές βροχές και γρήγορη βελτίωση. Στην υπόλοιπη χώρα σχεδόν έφυγε ο καιρός, όμως από το μεσημέρι στα δυτικά-νοθιοδυτικά βαθμία θα αναπτυχθούν νεφώσει και θα εκδηλωθούν σποραδικοί όμβροι, κυρίως στην Πελοπόννησο. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 5, στα ανατολικά 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει νέα πτώση και θα επανέλθει στα κανονικά για την εποχή επίπεδα. Πιο συγκεκριμένα, στις Σέρες θα έχουμε 18 βαθμούς Κελσίου έως 32. Στη Θεσσαλονίκη 24 έως 29 βαθμούς, στη Καβάλα 20 έως 30, στη Δράμα 18 έως 31, στη Ξάνθη 22 έως 32, στη Κομωτινή 20 έως 32, στην Αλεξανδρούπολη 20 έως 31, τη συνοριστιάδα από 18 έως 31 βαθμούς. Ζωή σας σε πρώτο πλάνο. Πλάνο Στούντιο Εθνικής Αντίστασης 13. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, το δελτίο μας ολοκληρώθηκε. Σας ευχαριστούμε θερμά που μείνατε κοντά μας μέχρι αυτή την ώρα για τη δική σας ενημέρωση. Από όλους εμάς, να είστε καλά.